Θέλω όμως λίγο τώρα να μείνουμε στο... Είναι πολλά τα θέματα και θα μιλήσουμε και για το έργο του Δήμου, γιατί έχουμε χρόνο. Θέλω λίγο να μείνω στο υστερόγραφό σου, Δήμαρχε. Διότι το υστερόγραφο αυτό, αποκωδικοποιώντας το, έστειλε ένα μήνυμα. Ή μάλλον ίσως φανερώνει κάποια πράγματα που μπορεί οι πολίτες να τα γνωρίζουμε, να τα συζητάμε όσον αφορά τις διεργασίες, υποψηφιότητες, σε εισαγωγικά ένα κομματικό παζάρι που μπορεί να γίνεται, δεν ξεγνωρίζω. Λέτε όμως συγκεκριμένα ότι όσον αφορά αυτούς που θέλουν να κανονίζουν και τις υποψηφιότητες των άλλων, αυτό αποτελεί το άλοθη τους για τις δικές τους πράξεις, όπως άλλωστε το συνηθίζουν. Τρεις τελείες. Τρεις τελείες. Ναι. Πες το κι αυτό. Τρεις τελείες. Θέλω όμως λίγο αυτό το χρησμό να τον αποκωδικοποιήσουμε λίγο. Αυτό το γενικευμένο. Κάτι φανερώνει μια πικρία, Δημάρχη, αυτό. Φανερώνει μια πικρία, όπως το διάβασα εγώ. Θα σας απαντήσω. Σας έχω συνηθίσει να σας απαντώ. Πάντα. Και εσάς και τους ακροατές. Πάντα. Αυτό δεν δηλώνει πικρία. Αυτό στιγματίζει συμπεριφορές ανθρώπων. Οι οποίοι εκτός από τα δικά τους θέλουν να καθορίζουν και τα των άλλων. Και αυτό επιτέλους πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι δικαιούμαστε να διεκδικούμε το οτιδήποτε. Ας αφήσουμε τον κόσμο να επιλέξει για αυτό ή το άλλο. Ναι. Θεωρητικά μπορεί να συμβεί ακόμα και τώρα. Μπορεί ο κόσμος να επιλέξει. Θα μπορούσατε να συνεχίσετε και να τεθείτε στην κρίση του κόσμου με βάση το έργο. Δεν είπα εγώ γι' αυτό. Λέω για αυτούς που κανονίζουν τις θέσεις για τους εαυτούς τους. Θέλουν να μπουν εκεί που θεωρούν ότι χωρούν και δίνουν και στους άλλους μια άλλη θεσούλα. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο, επειδή έχω τη δυνατότητα. Και αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν και το ζήσαμε και στη Λευκάδα. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο, επειδή θα διαβάζετε και θα ενημερώνεστε και εσείς από τα μέσα ενημέρωση εδώ τα τοπικά, και γενικότερα επειδή υπάρχει και ένα ρεπορτάζ, υπάρχει και το πολιτικό κουτσομπολιό και τα παραπολιτικά γενικότερα, τα οποία τροφοδοτούν σενάρια, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω αν, για παράδειγμα, η απόφασή σας έχει επηρεαστεί και από τις υποψηφιότητες όπως έχουν διαμορφωθεί. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην απόφαση του κύριου Μαργέλη, δεν έχει ανακοινωθεί βεβαίως τίποτα, από όσο γνωρίζω, επίσημα, δηλαδή αυτά είναι σενάρια, δεν υπάρχει κάποια επίσημη δήλωση. Ωστόσο, όλοι λένε ότι ο κύριος Μαργέλης κατεβαίνει για υποψήφιος δήμαρχος και ότι ουσιαστικά με το παρελθόν που έχει και την πολιτική παρακαταθήκη, αυτό θα δημιουργούσε μία αδυναμία στη δική σας υποψηφιότητα. Και ότι, για παράδειγμα, μπορεί να μην σας έβγαιναν τα κουκιά δήμαρχε και προτιμήσατε να φύγετε με το κεφάλι ψηλά. Με το δικό σας έργο, όπως το υποστηρίζετε και όπως πιστεύετε ότι τα καταφέρατε. Τραβήξατε το λαχνό. Εγώ σέβομαι, γιατί όλοι δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια άποψη για το ίδιο πράγμα το οποίο συμβαίνει. Θεωρώ ότι οι πολίτες, οι δημότες, όσοι με γνωρίζουν, στο πρόσωπό μου γνωρίζουν και το χαρακτήρα μου. Και εγώ σε τέτοια θέματα δεν εμπλέκομαι. Εγώ έχω μάθει να δίνω τη μάχη μου μέχρι το τέλος. Είπατε για κάποια άλλη υποψηφιότητα. Ξεχάσατε να πείτε ότι λέγουν ότι πιέζεται και από άλλους χώρους. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ναι. Ένα είναι αυτό. Η δική μου επιλογή ήταν από την πρώτη μέρα, το πρώτο χρονικό διάστημα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Βρέθηκα σε ένα δίλημα. Να μείνω ή να φύγω από αυτό το χάος. Θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου να μείνω. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πετάμε το όπλο και να φέρνουμε μέσα από τη μάχη. Και όταν θα ανοίξει η θητεία μας, δικαιούμαστε να πούμε δεν θέλω άλλο. Και δεν είμαι από αυτούς που καταγγέλω το ένα το άλλο, δεν τα καταφέρνω, δεν μπορώ, δυσκολεύομαι, αλλά ελάτε πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Όσοι λοιπόν με γνωρίζουν, από αυτά που λέγαμε το είχαν καταλάβει. Θα μου πείτε, γιατί δεν το είπα ευθέως από τη δεύτερη μέρα? Γιατί είμαστε μια δημοτική ομάδα
και θέλω και εγώ να λειτουργήσω. Το είπα σήμερα. Θα μπορούσα να το πω και δύο μήνες μετά. Δεν με πίεζε κανείς. Ο λόγος που το είπα σήμερα είναι γιατί από τη στιγμή που δεν επιθυμώ εγώ, κάποιος εκ των συνεργατών μου από τη δημοτική ομάδα να θελήσει ή κάποιος άλλος να έχει την δυνατότητα να προετοιμαστεί. Όσον αφορά για αυτό που ακούγεται, εγώ το θεωρώ ως συμπεριφορά απαράδεκτη, γιατί αναλόγως ακροατηρίου λέγονταν και απαξιωνότανε όλο το έργο μας. Για να φτάσουν λοιπόν κάποιοι να διεκδικούν, απαξίωναν συνολικά το έργο της Δημοτικής Αρχής και όχι εμένα και των συνεργατών μου. Και τα χρόνια αυτά ήταν δύσκολα. Και θέλω να το πω, αυτό δεν απαξιωθήκαμε ούτε από στελέχη της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε κόντρες, άλλες προσεγγίσεις, άλλες προτάσεις. Συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κάποια θέματα μας τα ψήφισαν. Και τέτοια απαξίωση για να βγουν λάδι κάποιοι, εγώ δεν την... πρώτη φορά την ακούω. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι αυτά τα δύσκολα χρόνια να λέγονται αυτές οι κουβέντες από συγκεκριμένους ανθρώπους για προσωπικό τους όφελος, αυτό είναι απαράδεκτο. Και στιγματίζεται. Και στιγματίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου. Μάλιστα. Τώρα βέβαια μπορούν να πούν απόδειξε ότι το είπαμε. Είναι πάλι και αυτό μια γνωστή τακτική. Μάλιστα. Απλά εγώ ως καλό δημοσιογράφο και νέο άνθρωπο είμαι σίγουρος ότι τα ακούσατε. Δεν θέλω να μου το επιτρέψετε. Όχι, δεν θα το κάνω. Απλούστατα, εγώ οφείλω, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή μας ακούει κόσμος και επειδή έχετε και ποτέ και απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, όσες φορές έχετε κληθεί, γιατί δεν θέλω αυτοί που μας ακούνε και μπορεί και οι υποστηρικτές σας, αλλά και αυτοί που δεν έχουν μια θετική γνώμη για εσάς, να νομίζουν ότι δεν θέλετε να απαντήσετε σε κάποια θέματα, γιατί πρέπει να σας πω κάτι. Ότι εγώ μιλώντας σήμερα με ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν και από ειδησιογραφικό ενδιαφέρον την συνέντευξή σας, ακούγοντας μια πρόσφατη, πριν μερικές εβδομάδες, τηλεοπτική σας παρουσία, που ουσιαστικά είπατε ότι αποχωρώ, αλλά δεν μπήκαμε λίγο στην ουσία του θέματος, γιατί εδώ διαβάζουμε και το ρεπορτάζ το οποίο θέλει υποψηφιότητες, θέλει παρασκήνιο. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι σας ενόχλησε αυτή η προσπάθεια για να ενισχυθεί μια άλλη υποψηφιότητα, να απαξιωθεί ένα έργο το οποίο έχετε κάνει και προσπαθήσατε και σε τελική ανάλυση θα μπορούσε να το κρίνει ο κόσμος. Τελειώνω. Ως συμπεριφορά την θεωρώ απαράδεκτη. Μάλιστα. Και σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν είναι αυτή η οποία προσδιόρισε το τι θα κάνω. Το τι θα κάνω ήταν προδιαγεγραμμένο. Μάλιστα. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα να κάνω μια μικρή διακοπή διαφημιστική, 5 λεπτά και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος, διότι θα θέλω λίγο να μου μιλήσετε για τον κύριο Σούνδια, τον Μπραξιτέλη, και για την ανακοίνωση που βγήκε για να κατέβει υποψήφιος. Εγώ δεν βγήκε η ανακοίνωση, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Η ανακοίνωση είναι και θεωρώ ότι άτομα που μας φόρτωσαν το μνημόνιο ψηφίζοντάς το με ναι σε όλα, και δεν το στήριξαν όταν ήρθε η ώρα, αλλά μας τ' άφησαν, φεύγοντας από την πίσω πόρτα, βάζοντας στο χώρο συνεργάτες τους. Τώρα έρχονται, γιατί άκουσα, ως ανεξάρτητοι σωτήρες. Να μας σώσουν από τι? Να διορθώσουν το μνημόνιο? Ανεξάρτητοι σωτήρες, λες και προκύπτουν από παρθενογένεση.